Καλημέρα παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες χρήσιμες συμβουλές όπου αφορούν κυρίως την ερασιτεχνική αγγεία, αλλά θα μιλήσουμε και για την επαγγελματική αγγεία όπου οι ερασιτέχνες αγγείς μπορούν να πάρουν σαν εγκυκλοπαιδική γνώση. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για τον Αστακό. Και όταν λέω για τον Αστακό, δεν εννοώ τον Αστακό του Λογαρμανίας, εννοώ τον Αστακό σαν οστρακόδερμο. Θα ξεχωρίσουμε τους αστακούς εισαγωγής, τους ελληνικούς αστακούς, την καραβίδα, τη γαρίδα και πάει λέγοντας. Και θα πούμε και κάποια πράγματα για την ελίευση αυτών των πλασμάτων της θάλασσας. Καταρχάς, αστακός, γαρίδα, καραβίδα και όλα αυτά τα είδη, καβούρια, όλα αυτά τα είδη ανήκουν στην οικογένεια των αρθρόποδων, όπου περιλαμβάνουν και πλάσματα τα οποία ζουν στη στεριά τα αρθρόποδα. Λοιπόν, των δεκάποδων αρθρόποδων, μαλακόστρακων, πατίουρων, καρκινοειδών. Όλα αυτά ανήκουν σε μία οικογένεια. Οκ. Πάμε να πούμε τώρα λίγα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα βασικά υπάρχουν γύρω στα 130 είδη, νομίζω κάπου τόσο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς καλά, αστακού, αστακοειδών. Οκ. Που περιλαμβάνουν πολλές υποοικογένειες, πολλά υποείδη και πάει λέγοντας. Ανά τον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Πάμε να πούμε τώρα για τον αστακό τον αμερικάνικο που λέμε εμείς. Ο αστακός ο Αμερικάνικος είναι αυτός όπου έχει δαγκάνες. Έχει μεγάλες δαγκάνες. Είναι ο αστακός της Αμερικής όπου έρχεται εισαγόμενος στη χώρα μας. Οκ. Okay. Όταν δείτε αστακό με μεγάλη δαγκάνα, ο αστακός αυτός έρχεται στη χώρα μας από την Αμερική και από χώρες του εξωτερικού. Υπάρχουν και κάποια είδη στη χώρα μας αστακού με δαγκάνα, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Είναι σαν να λέμε ψάχνω να βρω λίρες στη θάλασσα. Πολύ σπάνια είδη. Υπάρχουν, αλλά πολύ σπάνια τα βρίσκουμε. Λοιπόν, επειδή δεν τα θυμάμαι απ' έξω όλα, τα έχω γραμμένα και στους σκονάκια. Οκ. Πάμε να πούμε λίγα πράγματα για τον αστακό. Ο εισαγόμενος αστακός ονομάζεται χώμαρος, θαλασσινός αστακός, καραβιδομάνα και το κέλυφός του είναι μαύρο μπλε, λίο, χωρίς αγκάθια. Οκ. Okay. Οι δαγκάνες του περιλαμβάνουν το 20% της μυϊκής μάζας, του βάρους δηλαδή, του σώματός του. Υπάρχουν στη Μεσόγειο, το Βόρειο Αιγαίο και τον Ατλαντικό. Οκ. Okay. Υπάρχουν και στο Βόρειο Αιγαίο στην Ελλάδα, αλλά πολύ σπάνια θα βρείτε τέτοιον αστακό. Ο άλλος τώρα, ο δικός μας ο αστακός, ο γνήσιος που λέμε ο ελληνικός, όχι κολοχτύπα, ο αστακός
ο κανονικός, είναι αγκαθωτός, κοκκινοπός, δεν έχει μεγάλες δαγκάνες, έχει δύο μικρούλες δαγκάνες και υπάρχει στο Αιγαίο. Okay. Η σάρκα του είναι πιο ινώδες και πιο σφιχτή από ό,τι είναι του εισαγόμενου αστακού. Έχει μεγάλη διαφορά. Ο ένας είναι σαν καβουρόψυχα που λέμε και ο άλλος είναι λίγο πιο σκληρός και πιο νόστιμος φυσικά. Αυτό οφείλεται στο ότι ζει στο Αιγαίο και τρέφεται με τον εκεί πυθμένα που κυροπεριβάλλον που βρίσκει κάτω. Θα σας δείξω κάτι, παιδιά, το οποίο το έχει φέρει ο παππούς μου από Αραβία και κάποια μέρα θα πρέπει να κάτσω να του κάνω ένα αρκουσάκι. Αυτό εκεί πέρα, παιδιά, όταν ήταν Αραβία ο παππούς μου, τους αστακούς τους πιάναν με έναν τρόπο περίεργο. Πηγαίναν τη νύχτα μπροστά από το λαγούμι και κάναν έτσι τα δάχτυλά τους μπροστά στην τρύπα από το λαγούμι, όπως ήταν η τρύπα εδώ του αστακού, κάναν έτσι. Αυτό το πράγμα με τα δάχτυλα. Και ο αστακός έβγαινε έξω να δει μην είναι κάποιο άλλο αρσενικό ή κάποιο άλλο θηλυκό, αν είναι αρσενικό για να επιτεθεί να το διώξει και αν είναι θηλυκό για να ζευγαρώσει. Και βγαίνοντας έξω, του πιάναν τις κεραίες και το τραβάγαν απότομα. Με αυτόν τον τρόπο πιάναν τους αστακούς στη Σαουδική Αραβία που δούλευε. Δούλευε 10 χρόνια και ο μακαρίτης ο παππούς μου. Και είχε φτιάξει ένας που ήταν εκεί πέρα ένα αριστούργημα το οποίο θα σας δείξω αμέσως τώρα. Εδώ, παιδιά, βλέπετε, έχουμε ένα ξύλινο κουτί το οποίο έχουν ταριχεύσει έναν αστακό εδώ πέρα. Οκ. Okay. Έχουν βάψει εδώ και το γυαλί μπλε περιμετρικά και μέσα έχει έναν αστακό. Βλέπετε τι όμορφο είναι, παιδιά. Αυτός είναι ένας ελληνικός αστακός. Θεωρείται ένας ελληνικός αστακός. Τώρα λέμε ελληνικός αστακός, δεν σημαίνει ότι περιορίζεται στη θάλασσα της Ελλάδος. Οκ. Okay. Μέσα από την Κρήτη μπορεί να φύγει και να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αφρικής. Κοιτάξτε τι ωραίος είναι. Αυτός είναι ο γνήσιος ελληνικός αστακός. Είναι κοκκινόχρωμος, δεκάποδος, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, εδώ από κάτω τα βλέπετε, 5, εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. Οκ, okay. Δεν θέλω να τον ζωρίσω και πολύ πολύ για να μην τον χαλάσω, είναι... Είμαι 37 εγώ, τόσο είναι και αυτός. Λοιπόν, και διάφορα άλλα όστρακα εδώ πέρα και κάτω ένα λαμπάκι. Είναι χειροποίητο, παιδιά, όλο αυτό. Και θέλω να σας δείξω πώς είναι ο αστακός, ο γνήσιος, ο ελληνικός. Οκ. Okay. Αυτός είναι ο ελληνικός γνήσιος αστακός. Δεν έχει δαγκάνες και έχει δύο τεράστιες κεραίες. Ο αστακός, ο εισαγόμενος, ο αμερικάνικος που λέμε, έχει τεράστιες δαγκάνες και πιο μικρές κεραίες από ό,τι έχει αυτός εδώ. Το βλέπετε? Λοιπόν, αυτός είναι ο ελληνικός αστακός, παιδιά, ο οποίος για μένα το συγκεκριμένο κομμάτι είναι συναισθηματικής αξίας, ανεκτήμητης. Κάποια στιγμή πρέπει να του κάνω ένα ρετούς και να το επιδιορθώσω. Μπορώ να ανεβάσουμε και ένα βίντεο με το ρετούς που θα του κάνω, δεν ξέρω, θα δω, και αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δείξαμε ποια είναι διαφορά. Ο ένας πιο κοντόχοντρος με μεγάλες δαγκάνες όπου έχουν πολύ σάρκα μέσα, αλλά είναι πολύ υδαρή η σάρκα του. Ο δεύτερος πιο μικροκαμωμένος εν συγκρίση με τον πρώτο και πιο μακρόστενος, σαν γαρίδα ας το πούμε, με πιο μακριές κεραίες και σχεδόν χωρίς καθόλου δαγκανίτσα. Έχει κάτι υποτυπώδες, δαγκάνες μικρές. Πολύ μικρές. Ο ελληνικός που λέμε, λόγω της περιοχής όπου ζει, τρέφεται με διάφορα νόστιμα
άλγη και τα λοιπά που βρίσκει στο πυθμένα του Αιγαίου. Η εισαγωγή τώρα εκεί πέρα, λόγω του ότι τα νερά είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά, είναι κάπως άνοστη. Μία μικρή παρένθεση. Έχω ακούσει πολλούς φίλους του εξωτερικού που μιλάμε και από το Facebook για τις ομάδες κτλ. Μου λένε ότι αν πιάσουμε ένα λαβράκι στην Αμερική για παράδειγμα και το φάμε, ή δεν θα έχει γεύση καθόλου ή θα έχει ελάχιστη γεύση ψαριού. Στην Ελλάδα αν πιάσουμε ένα λαβράκι και το φάμε, θα είναι πεντανόστιμο. Και είχαν πολύ αυτή την απορία και μου γεννήθηκε και εμένα αυτή η απορία. Βέβαια δεν έχω δοκιμάσει ψάρια του εξωτερικού για να μπορέσω να έχω άποψη, αλλά βάσει των δεδομένων. Και ρώτησα πολλούς φίλους, ιχθυολόγους και τα λοιπά, και η απάντηση που πήρα ήταν η ίδια από όλους. Παίζει ρόλο το περιβάλλον που ζουν τα ψάρια. Ένα περιβάλλον πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ποικιλία τροφών κάνει το ψάρι, τον αστακό, τη γαρίδα, το καβούρι και πάει λέγοντας γευστικό. Ένα ψάρι σε ένα περιβάλλον φτωχό από θρεπτικά συστατικά, από τροφή, εύρεση τροφής και πάει λέγοντας, κάνει ένα ψάρι σχεδόν άνοστο. Okay. Κατά τον ίδιο τρόπο, υπολογίστε ότι οι καραβιδοαστακοί που λέμε, κάποιοι τους λένε έτσι καραβιδοαστακούς, οι καραβιδοαστακοί που λέμε οι εισαγόμενοι, είναι άνοστοι και οι παλιούροι που λέμε, ξέρω εγώ, εδώ στα δικά μας τα νερά, είναι πεντανόστιμοι. Πόσο μάλλον η κολοχτύπα που είναι καθαρά δικό μας ψάρι. Είναι, εγώ τα λέω κατσαρίδες αυτά τα ψαράκια, αυτά τα οστερακόδερμα, τις κολοχτύπες. Η δε κολοχτύπα είναι η ανώτερη του κόσμου για μένα. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο οστερακόδερμα από την κολοχτύπα. Φέρε μόνο ένα αστακό 5 τόνους, ένα αστακό να έχει ένα κρέας τέτοιο. Και βάλω και μια κολοχτύπα δίπλα γύρω στα 2 κιλά που φτάνει το ανώτερο μέγεθος. Την κολοχτύπα θα φάω. Ας έχει πιο λίγο μεζέ, θα είναι πεντανόστιμη. Βέβαια, οι κολοχτύπες ανήκουν στα κίτρινα είδη, στα είδος υποεξαφάνισης στη χώρα μας και καλό είναι να μην τις κυνηγάμε. Αν τις πιάνουμε, να τις αφήνουμε. Αλλά αν κάποιος είναι επαγγελματίας και η άδειά του επιτρέπει να βγάλει κολοχτύπες, προτιμήστε να πάρετε κολοχτύπα να φάτε, παρά να πάρετε ένα αστακό εισαγόμενο. Okay. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις καραβίδες. Οι καραβίδες πηγαίνουν προς τη μεριά του αστακού πιο πολύ, συγγενεύουν πιο πολύ με τον αστακό και τον αστακό της Αμερικής, τον εισαγόμενο, με τις δαγκάνες, ενώ ο δικός μας ο αστακός, ο κουλός που τον λέμε, ο πάλιουρος, παλιούρος που λέω, είναι πιο στενό συγγενικό είδος με τη γαρίδα. Είναι λίγο σημαντική διαφορά αυτή που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Οι καραβίδες τώρα, παιδιά, υπάρχουν σε όλο το πλανήτη, σε διάφορα χρώματα, σχήματα και πάει λέγοντας. Ξεχωρίζουν
από τα μεγάλα, από τις μεγάλες δαγκάνες που έχουν, την πλατή ουρά που έχουν πίσω και τις ψαρεύουν κυρίως με δίχτυα. Πιάνονται πάνω σε δίχτυα που έχουν κομμάτια από σαφρίδια κτλ. Και πάνε και κολλάνε πάνω αυτές για να φάνε και πιάνονται. Καραβίδα είναι σαν ένα μικρό αστακουδάκι. Δηλαδή είναι τόσο μέγεθος. Η μεγαλύτερη καραβίδα μπορεί να βρείτε είναι τόσο μέγεθος. Για εδώ, για την Ελλάδα μιλάμε. Όχι κατεψυγμένη εισαγωγή, δεν ξέρω τι γίνεται. Νόστιμη κι αυτή. Δεν είναι τόσο χορταστική σαν φαγητό. Δηλαδή, αν την πάρεις να πεις ότι θα φάω και θα χορτάσω, αλλά είναι πολύ γευστική. Οκ. Okay. Μετά έχουμε την καραβίδα μάντης. Καραβίδα μάντης είναι και αυτή στην ίδια οικογένεια που είπαμε με τα άλλα τα είδη. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι τα δύο μπροστινά πόδια όπου είναι σε αυτό το σχήμα. Δηλαδή οι δαγκάνες των καρκινοειδών ανοιγοκλίνουν στο έτσι. Της καραβίδας παύλα γαρίδας μάντη, γιατί κάποιοι τη λένε και γαρίδα μάντη ή κατσαρίδα αλλιώς, έχει ένα χαρακτηριστικό σχήμα όπου τις κάνει να νιγοκλίνουν. Οκ. Okay. Άλλοι τις λένε και κατσαρίδες. Εγώ κατσαρίδες τις λέω αυτές. Αυτά τα ζωάκια, παιδιά, οι κατσαρίδες, είναι πέντα ανώστημα. Ζούνε σε λασπόδεις πυθμένες. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα τροπικά και ημιτροπικά κλίματα. Και όπως είπαμε, ξεχωρίζουν από τα άλλα είδη γιατί έχουν το χαρακτηριστικό αυτό σχήμα του ποδιού τους. Λεπτομέρεια. Αν πιάσετε ποτέ καραβίδα μάντης με αγκίστρι, με το που θα τη βγάλετε έξω θα την αφήσετε λίγο να ζαλιστεί από την ασφυξία και μετά να πάτε να την ξεκαρφώσετε. Έχω χάσει νύχη, παιδιά, από καραβίδα μάντης. Πήγα να εξαγκιστρώσω καραβίδα μάντης με το που την έπιασα από το αγκίστρι να τη το βγάλω. Την κράταγα και πήγα να τη το βγάλω. Και μου πατάει μία με τη δαγκάνα της στο νύχι και μου φύγε το νύχι, παιδιά. Έμαθα όλους τους χορούς τους ελληνικούς μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από το πείδημα που έκανα από τον πόνο. Λες και μου πιάσε πόρτα το δάχτυλο. Μεγάλη προσοχή. Έχει τόσο πολύ δύναμη που χτυπάει σαν σφαίρα. Δεν έχει δύναμη μάλλον, έχει ταχύτητα. Η ταχύτητα που χτυπάει είναι σαν να χτυπάει σφαίρα σε αντικείμενο. Σκεφτείτε ότι με αυτό το μπράτσο που έχει, με αυτή τη δαγκάνα, σπάει και λήφη από πορφύρες, από χτένια, από καβούρια, χταπόδια, δεν μασάει να επιτηθεί χταπόδι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι πάρα πολύ δυνατά τα χτυπήματα που κάνουν αυτά τα καρκινοειδή. Οκ. Okay. Πάμε τώρα στις καραβίδες του γλυκού νερού, παιδιά.
καραβίδες του γλυκού νερού είναι ένα είδος αστακού και αυτές όπου ζουν στα γλυκά ή στα εφάλμηρα νερά. Καραβίδες του γλυκού νερού έχουμε στις περιοχές επάνω της Μακεδονίας και των Ιωαννίνων, της Ηπείρου. Okay. Αν πάτε προς τα πάνω στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, εκεί γύρω στις λίμνες, στα γλυκά νερά, θα δείτε ότι υπάρχουν καραβίδες οι οποίες είναι μεγάλες και είναι σαν μικρή αστακή. Σαν μικρή αστακή εισαγωγής. Ζούνε κυρίως σε ποτάμια ή εδώ στην Ήπειρο, σε Γιάννα, άμα πάτε, εδώ στα μέρη μου, κοντά. Και πάτε στον ποταμό μέσα και δείτε που έχουν τα πεστροφία, θα δείτε ότι εκεί πέρα έχουν ένα είδος μεγάλης καραβίδας, η οποία ζει σε γλυκά νερά. Είναι πράσινο καφέ και κάποιες φορές γίνεται μαύρη ή μπλε. Η μαύρη ή μπλε καραβίδα του γλυκού νερού είναι ο αστακός των γλυκών νερών. Σε τιμή. Είναι πολύ πιο ακριβή από ότι η πράσινη ή η καφέ. Το μπλε χρώμα και το μαύρο, σκούρο μπλε μαύρο ή μπλε καθαρό είναι το χρώμα όπου κάνει την καραβίδα του γλυκού νερού σε τιμή ακριβή. Okay. Ανεβάζει την τιμή της καραβίδας του γλυκού νερού. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν ανταγωνίζεται τον αστακό και πάει λέγοντας. Okay. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Ένα άλλο είδος καραβίδας η οποία ζει σε υπάλμερα νερά και την οποία την παίρνετε όλοι για να πάτε για ψάρεμα, την έχετε χρησιμοποιήσει στα δόλωμα, είναι το γνωστό καραβιδάκι.